Ήταν εκεί, ήταν αστυνομία, ήταν εκεί. Αυτόπτες μάρτυρες της συμπλοκής καταγγέλνουν ότι ο Παύλος Φίσας μαχαιρώθηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών. Γείτονας αναφέρει ακόμα και διάλογο των αστυνομικών με το δράστ λίγες στιγμές πριν τα μοιραία χτυπήματα. Αυτό το μαγαζί είναι το σημείο που ξεκίνησε το όλο ζήτημα που ολοκληρώθηκε με τη δολοφονία του Παύλου τη 18η του Σεπτέμβρη. 100 μέτρα στα δεξιά μας βλέπουμε το σημείο που έγινε η δολοφονία, όπου αργότερα έγινε η ανέγερση του μνημείου. Και 2 μέτρα πίσω είναι το σημείο που έπεσε νεκρός. Εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα του κομματιού του Παύλου που λεγόταν Ζόρια, το οποίο λέει: μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιο σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα, Έλληνας, και ότι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. Είχαμε μια κοινή δράση μέσω του ονόματος Ε13. Τον Παύλο σαν καλλιτέχνη τον μάθανε και τον θυμηθήκανε μετά θάνατον. Εμείς ήμασταν το underground, το underground. Κάναμε συναυλίες σε πάρα πολύ μικρά μαγαζιά, με ελάχιστο κόσμο. Κάναμε πάντα αυτό που θέλαμε πραγματικά μέσα από την ψυχή μας, όποιο κόστος και να έχει αυτό. Αναγκαζόμασταν να παίζουμε στα χειρότερα υπόγεια των Αθηνών και το κάναμε με χαρά. Και ας είχαμε από κάτω μόνο 10 με 15 άτομα. Ήταν και αντιφασίστας, ενεργός αντιφασίστας, ουσιαστικά αντιφασίστας, αλλά ταυτόχρονα ήταν και αλληλέγγυος. Κυρίες και κύριοι, ο Κυλαβής στο στούντιο. Ο λόγος που έχω έρθει σήμερα εδώ πέρα δεν είναι για διαφήμιση στο φεστιβάλ βασικά, αλλά είναι ότι φέτος έχει να κάνει, έχει μια μορφή αλληλεγγύης λόγω 2 νεαρών παιδιών, οι οποίοι είναι θύματα ατυχημάτων σοβαρών και χρειάζονται άμεση επέμβαση. Ένας είναι στην εντατική, κάλλιστα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό. Οργάνωνε κινητοποιήσεις, μαζεύοντας ρούχα για στέγους, τρόφιμα. Εδώ πάμε, μπαίνουμε στο γήπεδο της Βλαχέρνας, όπου εδώ με τον Παύλο για πάρα πολλά χρόνια καταστρέφαμε το άθλημα του μπάσκετ. Πάμε να δούμε. Στην πολυκατοικία αυτή, στο δεύτερο όροφο, ήταν το παλιό σπίτι του Παύλου, στο οποίο γράψαμε πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Και εκεί πέρα γράψαμε και το πλέον σημαντικό που κάναμε ποτέ σαν δίδυμο, το Τριπλοπενιά, το οποίο ήταν μια αναφορά στη ρεμπέτικη κουλτούρα του Πειραιά. Γεια σου Πειραιά μου, βλέπε το πατέρα, περήφανος για το που είμαι, σηκώνω πειρατική πατιέρα. Γεννημένος από αλάνιδες, σκέφτεσαι πόσο μεγάλο για μάνα και ένα πατέρα που μου έμαθε τι θα πει αλάνα. Κατάδομαι μάγκα, από σεπτική ράτσα, για το δε μάσης από δέσαι όσα έπαγα στα πάτσα. Και πάμε όπα, άλλη μια γύρα κράση, και το τσιτσάνι να λέει συνεπιασμένη Κυριακή. Όπως και μένα μοιάζει μαύρη, μέσα η καρδιά μου, αδερφέ μου, αυτά που γίνανε γύρω μας. Ο φασισμός άκμασε στον Πειραιά, έγινε ένα πολιτικό τρέντ, το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια έχει κάνει σφοδρές επιθέσεις σε μετανάστες, σε συνδικαλιστές, και έφτασε να δολοφονήσει τον Παύλο. Φασρία κάθε μέρα, πετάνε σπίτια, μαχαίρια μέσα, τι να κάνω. Είχανε αλυσίδες στα χέρια και είχανε ειδικά σκυλιά. Με χτύπησαν και μέσα στο μάτι, γι' αυτό έκανε ζημιά. Φορούσαν τα μαύρα και από πίσω έγραφε Χρυσή Αυγή. Γνωρίζοντας στοιχειώδη πράγματα, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το φασισμό στην Ελλάδα, αλλά και οπουδήποτε, σαν ένα καπιταλιστικό τέχνασμα του τελευταίου σταδίου. Αναμφισβήτητα τα πάντα κινούνται γύρω μου με νεκρά τα χείλη.
Ξερωμένα όλα κι όλοι με πίστη μας βάλαν τα πόδια βαρύτητα. Κατεδαφίζεται ο οίκος από ρουφιάνους που μπήκαν στη ζούλα. Αγαπούλα χωρίς κουκούλα, μπουκάλι και βαθιοπούλα. Ποιος θα σου πει τι πώς, που πότε και γιατί. Ποιος θα σου καθοδηγήσει, πες μου τη ζωή. Ποιος μαλάκας έχει μέσα τα αρχίδια να κοιηθεί. Τα πάντα έχει έξω από νομοτελεία κατά πανταρή. Νιώσε τις ορμές μας, καθώς οι ορτές μας ξεπροβάλλουνε μέσα από τις φωνητικές χορδές μας. Φρένο στο χθες μας τα βάλω, τέρμα στο αίμα για να γλιτώσεις τα σκυλιά σου που είναι έτσι κι αλλιώς δεμένα. Ψέμα, το ψέμα γένα, τη γένα το στέμα παραμένει. Να είναι άφταστος μύθος για κάθε πένα συγκεκριμένα. Όλοι πεταμένοι μέσα σε μια αρένα. Οι παράνομοι επιβάλλουν τους νόμους και νομοταγείς την τάξη. Το αγωνίζομαι, άρα υπάρχω. Πιστεύω ότι εκφράζει απόλυτα τον Παύλο, την ίδια του την υπόσταση από την αρχή του μέχρι και το τέλος του, και θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τον κάθε άνθρωπο.